Θα παραμείνω ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Εντολή μέχρι τις εκλογές του 2027 θεωρεί ότι έλαβε από το συνέδριο ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ και τον Γιώργο Κουβαρά προειδοποίησε με έκδηλη αυτοπεποίθηση όσους ετοιμάζονται να τον αμφισβητήσουν μετά τις ευρωεκλογές ότι θα διεκδικήσει και πάλι την εκλογή του. Έχω τεράστια εντολή από τα μέλη του κόμματος να κάνω ακριβώς αυτό και έχω εντολή να μετασχηματίσω τον ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα. Όποιος θέλει να με αμφισβητήσει, με χαρά να με αμφισβητήσει. Εάν χρειαστεί να ξανακερδίσω, θα ξανακερδίσω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν είναι θέμα αλαζονίας, τα μέλη μίλησαν. Το χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2027 όμως δεν τον βλέπουν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω στο μυαλό μου μετά το ΣΥΡΙΖΑ να μου έκαναν δώρο 3 πλοία. Ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του ό,τι θέλει. Το συνέδριο αποφάσισε να μην γίνουν εκλογές για πρόεδρο. Από εκεί και πέρα, κάθε μέρα και το κόμμα και όλοι μας και ο πρόεδρος του κόμματος της ηγεσία του κρίνεται. Ο Νίκος Παπάς που εργάστηκε στο παρασκήνιο μαζί με τον Σοκράτη Φάμελο και τον Γιώργο Τσίπρα για την ακύρωση της προσφυγής στις Κάλπες αφήνει όλα τα σενάρια ανοιχτά. Είπε ότι αν αμφισβητηθεί, θα προσφύγει στα μέλη. Εμείς έχουμε καταστατική ιδέα μέχρι το 2026. Όλοι μας, Κεντρική Επιτροπή και Πρόεδρος. Νομίζω και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές και ο Στέφανος Κασελάκης να μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές. Αίσθηση πάντως προκάλεσε η βούληση Κασελάκη να τραβήξει διαχωριστική γραμμή με το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο αλλαγής ονόματος στο κόμμα. Ο κύκλος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ 15-19 έχει κλείσει. Αρχίζει ένας καινούριος κύκλος υπό την ηγεσία μου και έτσι θα πορευτούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος θα είναι, αλλά πρέπει να είναι και διαβριμένος. Ναι. Ένα κόμμα του 17% δεν κυβερνά τη χώρα. Παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο δεν ήταν κυβερνητικό κόμμα. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ενιαίο κόμμα αυτή τη στιγμή. Άρα, ακόμα και η λέξη συνασπισμός στην ουσία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, είναι αρκετά τα στελέχη και οι βουλευτές που όχι μόνο βλέπουν ανοιχτό τον πολιτικό κύκλο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και πιθανή την επιστροφή του. Προσωπικά, όχι μόνο το αποκλείω, το εύχομαι και νομίζω το εύχεται και πολλοί κόσμοι. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο συνολικά για την Δημοκρατική Παράταξη και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αρκετό πολιτικό κεφάλαιο ο κ. Τσίπρας ακόμα. Δεν θέλω να βάλω χαμένους και κερδισμένους. Τελεί και χρυσή εφετρία ο κ. Τσίπρας. Πάντα. Ο Αλέξης Τσίπρας, όσο παρελθόν έχει καταδεικνύει, μάλλον τόσο μέλλον έχει. Όλα δείχνουν ότι στην Κουμουνδούρου έρχονται σαρωτικές αλλαγές στο κόμμα, αλλά και στους ρόλους στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πήρε εντολή για βαθιές τομές, όπως τις περιέγραψε ο ίδιος στην ενταρκτήρια ομιλία του. Επομένως, δεν μιλάμε ούτε για κάτι άγνωστο, ούτε για κάτι νέο. Το αν θα πάμε και σε ποιες αλλαγές θα πάμε, θα το αποφασίσουμε συντετεγμένα. Άκρως επικριτικά για όσα συμβαίνουν στο κόμμα, από το οποίο έφυγαν τον περασμένο Δεκέμβρη, εμφανίζονται πολιτικά στελέχη που συγκρότησαν τη Νέα Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το οποίο κυβέρνησε με όλες τις αντιφάσεις της διακυβέρνησης, δεν είναι αυτό που έχει μείνει πίσω. Εγώ λέω ότι είναι αδιέξοδη η ιστορία με τον Κασελάκη. Έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς.